και μετράει αντίστροφα για την παρουσία της στη μεγάλη γιορτή του Παγκοσμίου Αθλητισμού, με τους αθλητές μας να φορούν την επίσημη στολή τους και να βγάζουν τις καθιερωμένες φωτογραφίες πριν από την αναχώρησή τους για το Σικουάνα. Το παράσημο της παρέλασης, οπότε μπορούμε να ξεκινήσουμε. Ο Γιάννης Αντοκούμπου και Αντιγόνη Τρισμπιώτη θα είναι σημεοφόροι για την Ελλάδα στην απόψινη τελετή έναρξη των Ολυμπιακών Αγώνων στο Παρίσι. Και η ελληνική αποστολή αποτελείται από 100 αθλητές και αθλήτριες, με το κλίμα να είναι εξαιρετικό στο Ολυμπιακό χωριό, όπου η Μαρία Σάκαρη γιόρτασε τα γενέθλιά της και ευελπιστεί στην κατάκτηση ενός μεταλλίου. Εννοείται πως το πιστεύω, αλλιώς δεν θα ήμουν εδώ σήμερα. Αυτός είναι ο μεγαλύτερος στόχος της φετινής χρονιάς. Οι Έλληνες αθλητές θα ρηχθούν από αύριο το πρωί στη μάχη των Ολυμπιακών Αγώνων και την πρώτη μέρα θα αγωνιστούν ο Στέφανος Ντούσκος στα προκριματικά της Σκοπιλασίας, ο Λευτέρης Πετρούνιας στα προκριματικά των Γκρίκων και η Άννα Κορακάκη στα προκριματικά για τα 10 μέτρα πιστόλι. Ενώ ο Στέφανος Τσιτσιπάς θα αντιμετωπίσει τον Βέλγο Μπέρκς για τον πρώτο γύρο στο τένις, η Εθνική Ομάδα Απόλυτων Γυναικών θα παίξει με τις Ηνωμένες Πολιτείες και η Εθνική Ομάδα του Μπάσκετ θα αναμετρηθεί με τον Καναδά στο Λίλ. Πάντα σκεφτόμουν την πρώτη θέση και δεν αναιρώ την αξία της δεύτερης και της τρίτης θέσης, αλλά μόνο αυτό είναι στο μυαλό μου. Τα μεγαλύτερα αστέρια του αθλητισμού που θα λάβουν μέρος στην κορυφαία αθλητική διοργάνωση του πλανήτη έδωσαν το παρόν στο φιλανθρωπικό γκαλά που διοργανώθηκε παραμονή της έναρξης των αγώνων. Τα φλάς άστραψαν για το superstar του NBA και σημεοφόρο των ΗΠΑ LeBron James, αλλά και για τους τρίλους του τένις Novak Djokovic και Serena Williams. I will try to watch, of course I will watch on TV, but live I'll try to see if I can make it because the schedule of the tennis Olympic tournament is very very busy. Οι Ολυμπιακοί αγώνες θα ολοκληρωθούν σε 10 Αυγούστου και οι Έλληνες αθλητές φιλοδοξούν να επιστρέψουν πολλά μετάλλια από την πόλη του Φωτός.